Συνέβη τελευταία φορά πριν από αρκετέ εκατοντάδε χρόνια και μάλλον είναι από τα αστρονομικά φαινόμενα που αν κάποιο συναντήσει μια φορά στη ζωή του, αυτή το μόνο βέβαιο είναι πω θα είναι και μοναδική. Πρόκειται για την αποκαλούμενη σύνοδο του Δία και του Κρόνου, ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο που είχαν την ευκαιρία χθε να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι χωρών προ τα νοτιοδυτικά, στο βόρειο ημισφαίριο. Στην Ελλάδα, λόγω των καιρικών συνθήκων, δύσκολα έγινε αντιληπτό με γυμνομάτι, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και απόψε λόγω τη συνευχιά. Ουσιαστικά, αυτό είναι μία σύνοδο δύο πλανητών. Οι πλανήτε περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο σε διαφορετικέ τροχέ, με διαφορετικέ ταχύτητε. Οπότε, αν μία τυχαία νύχτα ε, δούμε στον ουρανό συνήθως στο καλοκαίρι, μπορούμε να δούμε το Δία και, το, και τον Κρόνο σε δύο διαφορετικά σημεία πάνω στο, στον ουρανό. Τυχαίνει όμως κάποιες φορές να ευθυγραμμίζονται και να φαίνεται ο ένα ακριβώς μπροστά στον άλλον. Και τότε του βλέπουμε σαν ένα πολύ φωτεινό ε, σημείο και αυτό ακριβώ συνέβη εχθέ. Το σπάνιο φαινόμενο προέκυψε από μια σχεδόν σύγκληση των τροχιών του Δία και του Κρόνου, που συνέπεσε μάλιστα με το χειμερινό ηλιοστάσιο του Βόρειου Εμισφαιρίου. Αποκτά δε ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό, αν σκεφτεί κάποιο, ότι οι επιστήμονε το αποκαλούμενο άστρο τη Βιθλέμ, που οδήγησε του τρει μάγου με τα δώρα στο Θείο Βρέφο, το αποδίδουν πιθανά σε μια τέτοια σύζευξη που λέγεται ότι καταγράφηκε από το 1 μέχρι και το 7 μετά Χριστό. Ενδεχομένω να ήταν ε, μια τέτοια σύνοδο. Ε, Προφανώ δεν ξέρουμε τι είναι το αστείο τη Βουλή αλλά ενδεχομένω να ήταν μια σύνοδο πλανών. Είναι μία από τι θεωρίε πλανητων ότι ίσω να υπήρχε ενδεχομένω να υπήρχε μια απο τι θεωριε που υπαρχουν εχουν γινει υπολογισμοι και δειχνουν σύνοδο ε, την περίοδο γύρω στα. Ε, πρώτα χρόνια τη προηγούμενη χιλιετία. Για όσου ήταν σε θέση να παρατηρήσουν την ευθυγράμμιση σε καθαρό ουρανό, οι δύο σφαίρε κατεψυγμένου αερίου εμφανίστηκαν πιο κοντά, σχεδόν σαν ένα μόνο σημείο φωτό, από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή εδώ και τα τελευταία εκατοντάδε χρόνια, παρόλο που στην πραγματικότητα απήχαν μεταξύ του περισσότερα από 730 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η καλύτερη ώρα παρατήρηση χθε ήταν στι 6 και 22 το απόγευμα, δηλαδή λίγο μετά το ήλιο βασίλεμα, ενώ σύμφωνα με του αστρονόμου, ο καλύτερο τρόπο για να παρακολουθήσει κανείς τη συνάντηση αυτή ήταν και είναι κοιτάζοντας προς τα νοτιοδυτικά σε μια ανοιχτή περιοχή. Ελπίζαμε και εμείς εδώ να το παρατηρήσουμε, να το παρακολουθήσουμε αλλά ο καιρός δεν ε, συνεργάστηκε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά για την αστρονομία, είμαστε στο έλος του, του καιρού. Και ε, ειδικά χειμώνα τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως είτε πρόκειτο για ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο είτε για το άστρο της Βιθλέμ, Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να το θαυμάσουν, ενώ φρόντισαν να αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.